Καλό μεσημέρι. Δύο πολύ σημαντικές συνόδους θα φιλοξενήσει αύριο η Κυπριακή Δημοκρατία, με ιδιαίτερη σημασία σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική και τις περιφερειακές συνεργασίες, τις οποίες συνεχίζει και αναβαθμίζει στην περιοχή. Οι δύο σύνοδοι αποτελούν απτή απόδειξη ότι η Κύπρος είναι ένας σταθεροποιητικός παράγοντας και αξιόπιστος περιφερειακός εταίρος και μαζί με άλλα κράτη της περιοχής προωθεί την ασφάλεια και τη συνεργασία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Συγκεκριμένα, αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο η δεύτερη διακυβερνητική σύνοδος ανάμεσα στις κυβερνήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού υπουργών και υφυπουργών των δύο κυβερνήσεων. Οι Κύπροι υπουργοί και υφυπουργοί θα έχουν διμερείς συναντήσεις με τους Ελλαδίτες ομολόγους τους και στη συνέχεια θα λάβει χώρα η ολομέλεια της Συνόδου ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο κυβερνήσεων. Τη διακυβερνητική σύνοδο αναμένεται να απασχολήσουν ανάμεσα σε άλλα το Κυπριακό, η ψηφιακή μετάβαση, η συνεργασία σε θέματα εργασίας και κοινωνικής πολιτικής, παιδείας, υγείας, ναυτιλίας, πολιτισμού και άμυνας. Να σημειωθεί ότι πριν από την σύνοδο ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, θα παραστούν και θα μιλήσουν στο δεύτερο επιχειρηματικό συνέδριο που διοργανώνεται στην Λευκωσία με τη στήριξη των εμπορικών επιμελητηρίων των δύο χωρών. Μετά την διακυβερνητική σύνοδο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αποδεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο τον Βασιλιά της Ιορδανίας μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Θα παρακαθίσουν στις εργασίες της τέταρτης κατά σειρά τριμερούς συνάντησης κορυφής των τριών χωρών, σε συνέχεια αυτής που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2021. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τον Βασιλιά της Ιορδανίας και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας θα ανασκοπήσουν τα όσα έχουν μέχρι σήμερα επιτευχθεί στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας των χωρών. Οι τρεις ηγέτες θα θέσουν επίσης νέους στόχους σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Οι εργασίες της τριμερούς συνόδου θα ξεκινήσουν με την πραγματοποίηση τέτα-τέτ των τριών ηγετών και επακολούθως γεύματος εργασίας των ηγετών και των αντιπροσωπιών τους. Κατά τη διάρκεια αυτών, θα συζητηθεί η μέχρι σήμερα εφαρμογή της τριμερούς συνεργασίας σε διάφορα θέματα που απασχόλησαν τον τριμερή μηχανισμό σε προηγούμενες συναντήσεις, όπως είναι ανάμεσα σε άλλα η δημιουργία της μόνιμης γραμματείας για συντονισμό των τριμερών μηχανισμών με έδρα την Κύπρο, η συνεργασία σε θέματα κατάσβησης πυρκαγιών με την δημιουργία περιφερειακού κέντρου που θα έχει έδρα την Κύπρο, καθώς και συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης και επενδύσεων. Περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και το Κυπριακό, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιορδανίας θα είναι ανάμεσα στα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν την Σύνοδο, όπως επίσης και ζητήματα που άπτονται του μεταναστευτικού, της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και θέματα που αφορούν τον τομέα της ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης κορυφής, θα αναμένεται να υπογραφούν επίσης μνημόνια συναντήληψης μεταξύ των τριών χωρών στους τομείς της εκπαίδευσης, διαχείρισης υδάτων και επενδύσεων. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στους τριμερείς μηχανισμούς που έχει αναπτύξει με δική της πρωτοβουλία, με κράτη με τα οποία μοιράζεται κοινές αρχές και αξίες. Και στόχο έχουν την δημιουργία σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή, αλλά και στενής συνεργασίας σε θέματα όπως είναι η ασφάλεια, η άμυνα, η έρευνα και η διάσωση, η ενέργεια, οι επενδύσεις και οι επαφές ανάμεσα στους λαούς των χωρών της περιοχής. Σε χθεσινή του έκθεση που δόθηκε στην δημοσιότητα, ο οίκος Fitch Ratings αναλύει τις οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι αναφορές στην χώρα μας επιβεβαιώνουν την θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η Κύπρος συνεχίζει να επωφελείται από την οικονομική εξυγίανση που έχει υλοποιήσει και αναφέρεται ότι η οικονομία της παραμένει ανθεκτική παρά τις εξωτερικές προκλήσεις. Ο τομέας των δημοσιονομικών επιδόσεων παρουσιάζει βελτίωση, ενώ η Κύπρος έχει καταφέρει να μειώσει το δημόσιο χρέος σε πιο βιώσιμα επίπεδα. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναμένεται να παραμείνει θετική, με σταδιακή αποκατάσταση των ισχυρών οικονομικών θεμελίων της χώρας, παρά τις αβεβαιότητες στην ευρύτερη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κόσμο. Ο οίκος αναφέρει ότι διατηρεί θετικές πρόπτικες για την Κύπρο, αντανακλώντας την συνεχή πρόοδο στην μείωση των μακροχρόνιων μακροοικονομικών και εξωτερικών ανισορροπιών και την βελτίωση των δημοσιονομικών. Συνολικά, η έκθεση του Fitch Ratings αναγνωρίζει τη θετική πορεία της Κύπρου και τις ενδείξεις εξυγίανσης στην οικονομία της, ενώ τονίζει ότι η χώρα παραμένει σε θετική κατεύθυνση για τα επόμενα χρόνια, αν και οι εξωτερικοί κίνδυνοι παραμένουν. Η χθεσινή ανακοίνωση του οίκου Fitch Ratings σε συνάρτηση με την εξαιρετική σημασία
διπλή αναβάθμιση από τον οίκο Μούτις στις 22 Νοεμβρίου του 2024, σύμφωνα με τον οποίο η χώρα μας βρίσκεται για πρώτη φορά σε βαθμίδα Α μετά από 13 χρόνια, αποτελούν αυταπόδεικτη ψήφο εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία, στις πολιτικές της κυβέρνησης, αλλά και στις συλλογικές προσπάθειες πολιτείας και κοινωνίας, οι οποίες αποφέρουν απτά αποτελέσματα. Συνεχείς διαδοχικές αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα αλλά και την σταθερά ανωδική πορεία της οικονομίας μας, στοιχεία που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η αναβάθμιση της Κύπρου δημιουργεί ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη, μειώνοντας το κόστος δανεισμού και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στις οικονομικές προοπτικές της χώρας. Οι επιχειρηματίες και τα νοικοκυριά μπορούν να επωφεληθούν από μια σταθερότερη και πιο ευνοϊκή οικονομική κατάσταση, με προοπτικές για βελτιωμένη ποιότητα ζωής και περισσότερες ευκαιρίες. Μέσα από την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας, είναι δυνατό το μειωμένο κόστος δανεισμού. Η χώρα μας θεωρείται πιο αξιόπιστη για τους επενδυτές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερα επιτόκια δανείων για τα νοικοκυριά, είτε πρόκειται για στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά ή δάνεια για μικρές επιχειρήσεις. Τα νοικοκυριά μπορούν να αποφεληθούν από πιο προσιτές χρηματοδοτήσεις για την αγορά ακινήτων ή άλλες μεγάλες επενδύσεις. Η βελτιωμένη πιστοληπτική αξιολόγηση μπορεί να μειώσει τα επιτόκια για τα επιχειρηματικά δάνεια, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν πιο εύκολα την ανάπτυξή τους ή να προχωρούν σε επενδύσεις με μικρότερο κεφάλαιο. Μέσα από την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των εξωτερικών επιχειρηματικών παραγόντων, αυξάνονται οι πιθανότητες προσέλκυσης περισσότερων ποιοτικών επενδύσεων στην χώρα μας, τόσο εγχώριες όσο και ξένες, καθώς η αναβάθμιση δημιουργεί αίσθημα σταθερότητας και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Αυτή η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας συνεπάγεται αυξημένες ευκαιρίες εργασίας και αύξηση των απολαβών. Σε αυτόν τον σταθερό δρόμο είναι που θα συνεχίσουμε να ασκούμε την υπεύθυνη πολιτική ως κυβέρνηση. Στις 29 Νοεμβρίου του 2024 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το σχέδιο εξοικονομώ αναβαθμίζωσης της κατοικίας και η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2025 ή μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Μέσα από αυτό το σχέδιο προσφέρεται μια σημαντική ευκαιρία για τους πολίτες να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των σπιτιών τους, επιτυχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας και μειώνοντας ταυτόχρονα τα έξοδα διαβίωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ και υπολογίζεται ότι θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν τουλάχιστον 1.650 αιτητές. Οι πολίτες μπορούν να λάβουν χορηγία έως 32.000 ευρώ για επενδύσεις σε υφιστάμενες κατοικίες. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σχεδίων χορηγιών της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας και μέχρι σήμερα να πούμε ότι έχουν παραληφθεί 236 αιτήσεις, η πλειοψηφία των οποίων, συγκεκριμένα 193, υποβλήθηκαν κατά τις πρώτες δύο μέρες λειτουργίας του σχεδίου. Η διαδικασία υποβολής συνεχίζεται ομαλά, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων που έχει παραληφθεί. Σημειώνεται ότι για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, κατοικίες σε ορεινές περιοχές και κατοικίες προσφύγων σε προσφυγικούς συνοικισμούς παρέχεται αυξημένη χορηγία. Στις 15 Νοεμβρίου του 2024 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο σχέδιο Ανακαινίζω Ενοικιάζω και το στεγαστικό σχέδιο παραχώρησης οικονομικής βοήθειας σε νέους ή και νεαρά ζευγάρια μέχρι 41 ετών, τα οποία εμπίπτουν στην ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική του κράτους. Το ενδιαφέρον από τους συμπολίτες μας είναι ήδη αυξημένο. Συγκεκριμένα για το στεγαστικό σχέδιο παραχώρησης οικονομικής ενίσχυσης σε νέους και νεαρές οικογένειες μέχρι 41 ετών έχουν ήδη παραληφθεί 119 αιτήσεις. 10 στην επαρχία Αμοχώστου, 19 στην επαρχία Λάρνακας, 26 στην επαρχία Λεμεσού, 57 στην επαρχία Λευκοσίας και 7 στην επαρχία Πάφου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου και μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα www.housing.moi.gov.cy και το σύνολο των δικαιούχων που μπορεί να καλύψει το σχέδιο ανέρχεται στους 400. Στο σχέδιο Ανακαινίζω και Ενοικιάζω έχουν υπάρξει 188 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, εκ των οποίων οι 7 αφορούν υποβληθήσεις αιτήσεις, ενώ την πλατφόρμα έχουν επισκεφθεί 4.234 συμπολίτες μας. Στόχος είναι να ενταχθούν μέσω αυτού του σχεδίου 800 με 1.000 οικιστικές μονάδες. Οι αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες αδρανών κατοικιών υποβάλλονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα www.proceedistegi.cy.
Υπενθυμίζεται ότι η ενιαία στεγαστική πολιτική περιλαμβάνει σειρά σχεδίων και μέτρων που αποσκοπούν αφενός στην αύξηση του οικιστικού αποθέματος στην ολότητά του, με έμφαση στην προσιτή στέγη και αφετέρου στην αύξηση της αγοραστικής δυνατότητας των πολιτών. Η στεγαστική πολιτική επικεντρώνεται στις δημαρχούμενες και αστικές και περιαστικές περιοχές, όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη έλλειψη οικιστικού αποθέματος. Την ίδια ώρα, προωθούνται μέτρα για αναζωογόνηση των περιοχών στα Ορεινά και την Ήπεθρο, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της κυβέρνησης για ενίσχυση των περιοχών αυτών. Το ύψος του ποσού που επενδύεται στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής ανέρχεται στα 77 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτά το κόστος των πολεοδομικών κινήτρων, καθιστώντας την στεγαστική πολιτική την μεγαλύτερη σε έκταση και ένταση παρέμβαση ως προς την πρόσβαση των πολιτών σε προσιτή στέγαση. Με βάση την φιλοσοφία αυτή, υλοποιούνται επίσης τα πολεοδομικά κίνητρα και το σχέδιο Build to Rent, με παραχώρηση σε επαγγελματίες ανάπτυξης γης, επιπρόσθετου συντελεστή δόμησης μέχρι και 45%, ώστε να παραχθεί οικιστικό απόθεμα και να διατεθεί σε προσιτή τιμής, αγοράς ή ενοικίου. Μέχρι στιγμής, το ενδιαφέρον από κατασκευαστές είναι ενθαρρυντικό και έχουν ήδη κατατεθεί πέραν των 20 αιτήσεων, οι οποίες μεταφράζονται σε παραγωγή 178 πρόσθετων κατοικιών και 2 εκατομμύρια ευρώ έσοδα για τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, ώστε να αναπτύξει προγράμματα προσιτής στέγης. Επιπλέον, υλοποιούνται τα στεγαστικά σχέδια αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών και συγκεκριμένων περιοχών της Ήπεθρου και το σχέδιο δημιουργίας φοιτητικών εστίων δωματίων στην εντός των τυχών πόλη της Λευκωσίας. Τέλος, τυχάνει νομοτεχνικού ελέγχου ένα ακόμη πολύ σημαντικό σχέδιο που αναμένεται να δώσει σημαντική βοήθεια στους πολίτες, το οποίο αφορά την παραχώρηση οικοπαίδων σε κοινότητες που διαθέτουν κρατική γη, σε οικογένειες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, στο 25% της αξίας του οικοπαίδου. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ξεκινήσω εγώ. Θέλετε να... Θέλετε να σχολιάσετε οτιδήποτε σε σχέση με τις απεργιακών κλειώσεις, των οποίων φαίνεται να βρίσκεται η Κύπρος, και με ιδιαίτερη έμφαση στην απεργία των γιατρών, που επηρεάζει πολλούς συμπολίτες μας. Ναι, να επαναλάβω για ακόμα μια φορά αυτό που ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες είχε δηλώσει, ότι το κράτος δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις που δεν έχουν στο επίκεντρο το καλώς νοούμενο συμφέρον του συνόλου της κοινωνίας. Είναι ή που θα λειτουργήσει ή που λειτουργούν ανασταλτικά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα μας. Εμείς αυτό που θα καλέσουμε για ακόμα μια φορά από αυτό το βήμα, τους πάντες είναι να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και σε πνεύμα σύνεσης και συνένεσης να επιδείξουν εκείνη την υπεύθυνη στάση που επιβάλλουν και οι καιροί αλλά και οι συνθήκες. Έχω ήδη αναφερθεί στις πολύ καλές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας. Έχουμε ήδη αναφέρει τις αξιολογήσεις των ξένων οίκων αξιολόγησης και την ανωδική πορεία που βρίσκεται η χώρα μας. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην ρισκάρουμε τα όσα η κυπριακή κοινωνία με κόπους και μόχθους έχει πετύχει. Λέγοντας αυτό, να σας πω ότι στον τομέα της ξενοδοχειακής μονάδας, εξ όσων έχουμε ενημερωθεί, την ερχόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση και εκεί είναι που ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κατάληξη. Στον τομέα του έτοιμου σκυροδέματος έχουν καταβληθεί μεσολαβητικές προτάσεις από τον Υπουργό Εργασίας, ούτως ώστε να μπορέσουν να αποφευθούν οι ενδεχόμενες αλυσιδωτές αντιδράσεις στην οικοδομική βιομηχανία. Χθες ο Υπουργός Εργασίας απευθύνθηκε ξανά προς τον Εργοδοτικό Σύνδεσμο και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ζητώντας τους ουσιαστικά να επιβεβαιώσουν την προθυμία τους, την πρόθεσή τους, την διάθεσή τους να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση. Γιατί αυτό είναι το απαιτούμενο. Η κυβέρνηση σε αυτή την διαφορά έχει ένα θεσμικό διαμεσολαβητικό ρόλο και αυτόν εκτελεί και επιτελεί και θεσμικά αλλά και με τρόπο αντικειμενικό και δίκαιο. Οπότε καλούμε για ακόμα μια φορά τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν εκείνη την υπεύθυνη στάση. Ιδιαίτερα όμως στον τομέα της υγείας, στον οποίο έχετε αναφερθεί και εσείς και θα ήθελα να σταθώ περισσότερο, να πω πρώτα απ' όλα ότι έχουν γίνει απαραίτητες διευθετήσεις σε αυτές τις 48 ώρες που θα βρίσκεται σε εξέλιξη η απεργία από τους γιατρούς των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Καταρχάς, δόθηκαν οδηγίες ψες, όπως όποιοι ασθενείς βρίσκονταν στα ΤΑΕΠ, μέχρι ψες να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν, ώστε να υπάρξει μια αποσυμφόρηση των ΤΑΕΠ για σήμερα. Κατά τη διάρκεια της απεργίας, τα ΤΑΕΠ θα εξυπηρετούν αποκλειστικά τα επίγοντα περιστατικά.
και θα εξυπηρετούνται από προσωπικό ασφαλείας και επίσης όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού εξωτερικών γιατρίων, οι μύρισες φροντίδες, νοσηλίες για χορήγηση θεραπείας, οι ενδοσκοπήσεις και οι επεμβάσεις που επηρεάζονται από αυτή την απεργία θα επαναπρογραμματιστούν. Έχοντας πει αυτά, θα πρέπει να διαχωρίσουμε στην υπεύθυνη στάση που θα πρέπει όλοι να επιδείξουν, ιδιαίτερα ένα νευραλγικό τομέα όπως είναι η υγεία. Και αυτό που πλήττεται μέσα από αυτή την 48-ωρη απεργία είναι οι ίδιοι ασθενείς, αλλά και το κύρος των δημόσιων νοσηλευτήριων μας. Δημόσια νοσηλευτήρια, τα οποία ως κυβέρνηση, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, έχουμε θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα την αναβάθμιση, τον περαιτέρω εξυγχρονισμό αυτών των δημόσιων νοσηλευτήριων. Σας θυμίζω την περασμένη Παρασκευή, ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε προγραμματισμένη σύσκεψη που είχε με την ηγεσία του ΟΚΙΠΗ, έχει συζητήσει το αναπτυξιακό πλάνο του οργανισμού για την επόμενη τριετία ύψους 128 εκατομμυρίων ευρώ, ούτως ώστε να μπορέσουν οι κρίσιμες αυτές υποδομές των δημόσιων νοσηλευτηρίων και να αναβαθμιστούν αλλά και να εμπλουτιστούν με εκείνες τις υποδομές τις οποίες θεωρούμε ότι είναι αναγκαίες. Με έμφαση ασφαλώς στα ΤΑΕΠ. Έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας που στόχο και επίκεντρο έχουν τον ασθενή. Είτε αυτή αφορά την για πολλά χρόνια συζήτηση υλοποίηση του συνηγόρου του ασθενούς, είτε αφορά την συζήτηση που το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί και θα προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, είτε αφορά το νομοσχέδιο για κέντρα αποκατάστασης και πολλά άλλα, γιατί ακριβώς θέλουμε να καταστήσουμε την υγεία στην χώρα μας, την πρόσβαση στις ποιοτικές υπηρεσίες υγείας να αντιστοιχούν, να αντανακλούν ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Και νομίζω είναι εύκολα αντιληπτό ότι δεν μπορεί σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος να μην υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση στην υγεία. Ούτε για μία ώρα, γιατί δεν μπορεί ούτε να κοστολογηθεί η ανθρώπινη ζωή, ούτε βεβαίως μπορεί να επιτραπεί οποιοδήποτε συμπολίτης μας να μην έχει πρόσβαση στην υγεία διαρκώς. Και πόσο μάλλον σε επίγοντα περιστατικά. Η πίστη στον ασθενή, άλλωστε, είναι θεμελιώδης ηθικό καθήκον όλων μας, πολιτείας αλλά και γιατρών, που υπηρετούν ένα ύψιστο λειτουργήμα. Και οι απεργίες, ιδιαίτερα σε αυτό τον τομέα, θα πρέπει να αποφεύγονται τόσο το δυνατόν περισσότερο και να λαμβάνουν υπόψη τους κρίσιμους τομείς που δεν πρέπει να επηρεάζουν, όπως είναι τα επίγοντα περιστατικά ή και οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Θα πρέπει όλοι να αναλογιστούν τις ευθύνες τους απέναντι στους χρόνιους ασθενείς, τους ασθενείς που επηρεάζονται, σε όσους είχαν σήμερα προγραμματισμένες επεμβάσεις ή χημειοθεραπείες. Και θα πρέπει αυτό να το σταθμίσουμε. Εμείς καλούμε ακόμη μια φορά να επιδείξουν εκείνη την υπεύθυνη στάση. Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με δηλώσεις και του ιδίου του εκπροσώπου, της ΠΑΣΙΚΗ του κ. Κούμα, είχε δηλώσει ο ίδιος ότι ο ανεξάρτητος οίκος θα έκανε τη μελέτη για το έτος 2023 και το αποτέλεσμα θα ήταν δεσμευτικό και για τις δύο πλευρές. Εμείς θέλουμε σε αυτή την προσπάθεια, τον διαμεσολαβητικό ρόλο που έχουμε, να καλέσουμε για ακόμα μια φορά να τηρηθεί εκείνη η υπεύθυνη στάση και όλοι μαζί να καταλήξουν σε μια ολιστική πλέον διευθέτηση που θα συμπεριλαμβάνει ασφαλώς και το 2025-2027, αλλά και που στόχο θα έχει την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, μια συζήτηση την οποία δεν θα πρέπει ποτέ να παραγνωρίσουν. Μια ερώτηση για τη διακυβερνητική Κύπρου-Ελλάδας. Είπατε ότι θα συζητηθούν θέματα μεταξύ των οποίων το Κυπριακό. Διερωτούμε αν θα συζητηθεί και το θέμα των σχεδιασμών της Κυπριακής Κυβέρνησης για ένταξη στο ΝΑΤΟ, εφόσον και η Ελλάδα αποτελεί ήδη μέρος του ΝΑΤΟ. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο το Κυπριακό ασφαλώς και θα συζητηθεί και το Κυπριακό είναι στο επίκεντρο όλων των επαφών, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, είτε του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, είτε του Υπουργού Εξωτερικών, είτε οποιοδήποτε αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως το ύψιστο θέμα. Εκείνο το οποίο έχουμε θέσει ως στόχο της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναβάθμιση του αμυντικού μας προγράμματος. Και αυτό αποδεικνύεται μέσα από τις ενέργειες που έχουμε λάβει. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε και κατά την πρόσφατη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η ενίσχυση της συνεργασίας δηλαδή στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Είναι άλλωστε τομείς που εντάσσονται και στον στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών. Εκείνο το οποίο έχουμε θέσει είναι ως στόχο, όσο το δυνατόν, η επίτευξη της εναρμόνισης των αμυντικών σχεδιασμών της χώρας μας με ένα οργανισμό ή με τα κράτη-μέλη ενός οργανισμού όπως είναι το ΝΑΤΟ. Είτε αυτό αφορά στην εκπαίδευση του προσωπικού μας, είτε αυτό αφορά στην υιοθέτηση πρωτοκόλλων, είτε αυτό αφορά στον τρόπο που το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα προοδεύει ή καταρτίζεται.
Επί της ουσίας αυτό μας αφορά, είναι η αναβάθμιση του αμυντικού μας προγράμματος και σε αυτή την προσπάθεια αξιοποιούμε βεβαίως όλες τις συνεργασίες που έχουμε με κράτη όπως είναι και η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αυτό είναι γνωστό. Η στάση της Τουρκίας σε μια τέτοια ενδεχόμενη συζήτηση, όπως την έχετε πει, είναι γνωστή και περιέχει ασφαλώς και πολιτικές πτυχές. Εμείς αυτό το οποίο θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες είναι να ενισχύσουμε, να ισχυροποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε την αποτρεπτική αμυντική μας δυνατότητα, αλλά και να ενισχύσουμε μέσα από αυτές τις πολύ σημαντικές συνέργειες, συνεργασίες με τα κράτη, τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουμε στην περιοχή, τον πολύ σημαντικό ανθρωπιστικό ρόλο που διαδραματίζουμε στην περιοχή, είτε αυτό αφορά μέσα από την υλοποίηση του ανθρωπιστικού διαδρόμου Αμάλθια, είτε αυτό αφορά μέσα από τον ρόλο που διαδραματίζουμε ως προς την εκένωση πολιτών από την περιοχή. Οποιοδήποτε νεότερο, κύριε εκπρόσωπε, για την ημερομηνία διεξαγωγής της Πενταμερούς, ο κύριος Τατάρ την έχει τοποθετήσει χρονικά τέλος του Γενάρη. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάτι το οποίο μπορούμε να. Δεν έχει κλειδώσει, αν θέλετε, η ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η διευρυμένη πενταμερής συνάντηση, όπως ήταν ως απορρέον, αν θέλετε, της συνάντησης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Τατάρ στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι αναμένεται η κάθοδος της κυρίας Ντι Κάρλο στην περιοχή, ακριβώς ως προς την προετοιμασία της σύγκλησης αυτής της διευρυμένης συνάντησης. Κάτι το οποίο εμείς χαιρετίζουμε, γιατί θα σας υπενθυμίσω ότι αυτό το οποίο εμείς επικεντρωνόμαστε είναι στο να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία αυτής της διευρυμένης συνάντησης. Δεν μας ενδιαφέρει και δεν είναι αυτός ο σκοπός η σύγκληση μιας διευρυμένης συνάντησης. Αυτό το οποίο είναι ο στόχος είναι η σύγκληση μιας διευρυμένης συνάντησης, η οποία μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για περαιτέρω κινητικότητα στο Κυπριακό, με τελικό στόχο ασφαλώς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί. Ναι. Ρωτούσα αν είχαμε ημερομηνία πότε θα έρθει η κυρία Ντι Κάρλο για να προετοιμάσει τη διασκέψη. Αλλά μου έκανε εντύπωση, δεν σας ενδιαφέρει, λέτε πλέον, η σύνθεση. Η σύγκληση, λέω, δεν είναι αυτός ο σκοπός, η σύγκληση μόνο, είναι, σύγκληση, ναι. Αλλά αυτό το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα η διευρυμένη συνάντηση. Θέλουμε μια διευρυμένη συνάντηση, η οποία θα μπορέσει να συμβάλλει στην περαιτέρω κινητικότητα του Κυπριακού. Θέλουμε μια διευρυμένη συνάντηση, στην οποία, επαναλαμβάνω, θα αποτελέσει το εφαλτήριο για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στις διαπραγματεύσεις. Είμαστε σε επαφή με την Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών. Δεν έχει ακόμα καθοριστεί, δεν έχουμε ενημερωθεί, αν θέλετε, για τις καθορισμένες ημερομηνίες της επίσκεψης της κυρίας Ντι Κάρλο στην περιοχή. Τριμερής που θα ήταν για τα οδοφράγματα, που είναι πιο εύκολο, έχει διευθετηθεί. Ήδη πραγματοποιείται μια προπαρασκευαστική, αν θέλετε, προετοιμασία στο επίπεδο των καθιερωμένων συναντήσεων των διαπραγματευτών των δύο πλευρών, αλλά δεν έχει οριστεί ημερομηνία συγκεκριμένη όπου θα γίνει η συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Τατάρ για να συζητηθεί με αποκλειστικό θέμα την εξέταση διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης.